Λοιπόν, να καλησπέρα στο σημείο αυτό τον κύριο Διονύση Σταμενίτη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια της Πέλλας, τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα, μέλος της γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην κυρία Γιαννακάκη, Μαρία Γιαννακάκη, βουλευτή με τη Δημοκρατική Αριστερά στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, τον κύριο Βαγγέλη Μαρούπα, στέλεχος του ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Σεραφείμ Κοτρότσο, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Δημιουργίας Ξανά. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, κύριε Σταμερίδη, να ξεκινήσω από εσάς και πριν πάμε στα θέματα ειδικότερα, να σας ρωτήσω για αυτό το οποίο συζητήσαμε και με τους συνάδελφους πριν. Αυτή η εικόνα ότι μπαίνουν οι τρεις εκπρόσωποι της Τρόικας εδώ πέρα, επικεφαλής Τρόικας, στο Μέγαρο Μαξίμου, μένουν 2,5 ώρες και διαπραγματεύονται τον Πρωθυπουργό, είναι μια εικόνα που κολακεύει την κυβέρνηση. Πολλοί λένε ότι είναι δουλειά του Πρωθυπουργού τώρα να διαπραγματεύεται με τρεις, έστω και ανώτατους υπαλλήλους όμως, έτσι, και να μην κάνει πολιτική διαπραγμάτευση. Η δουλειά του είναι να κάνει πολιτική διαπραγμάτευση και όχι κουβέντα επί της ουσίας με τους συγκεκριμένους. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Είναι μια εύκολη κριτική. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση η οποία είναι οργανωμένη, προετοιμασμένη με συγκεκριμένους στόχους. Ναι. Και γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Ο Πρωθυπουργός, δεν γνωρίζουμε με όλους όσους μιλά, γιατί δεν το διατυμπανίζει, παρακολουθεί και συζητά με όλους που πρέπει να συζητήσει. Ναι. Γιατί αυτή η διαπραγμάτευση είναι σημαντική και πρέπει να ολοκληρωθεί. Τα μηνύματα είναι καλά, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα καταλήξουν, ώστε όλη αυτή η ταλαιπωρία των Ελλήνων πολιτών όλα αυτά τα χρόνια να έχουν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εσείς δηλαδή έχουμε πετύχει αρκετά αυτό το χρονικό διάστημα. Πετύχαμε το κούρεμα του χρέους, πετύχαμε να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πετύχαμε επίσης να έχουμε ένα οικονομικό και σταθερό περιβάλλον σημαντικό για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί οι επενδύσεις σημαίνουν νέες θέσεις εργασίας. Το νούμερο ένα πρόβλημα σήμερα στη χώρα. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Εσάς δηλαδή δεν σας ενοχλεί αυτή η εικόνα που γίνεται διαπραγμάτευση στο Μέγαρο Μαξίμου σε τέτοιο επίπεδο? Πρέπει η χώρα να πετύχει. Ναι. Ο Πρωθυπουργός συζητά με όλους, ναι, και στο Eurogroup και στο Σύνοδο Αρχηγών που έχει γίνει και πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα. Ναι. Στην επαναδιαπραγμάτευση του ΕΣΠΑ που τελικά ήρθαν στη χώρα μας 36 δισεκατομμύρια ευρώ για τα υπόλοιπα 7 χρόνια. Ναι. Πάρα πολλοί λέγανε ότι δεν θα φτάσουν τα χρήματα μέχρι εκεί, όμως είδαμε ότι βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο που πραγματικά θα δώσουν μια σημαντική όθηση στην ελληνική οικονομία τα επόμενα 7 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, καλώς. Εντάξει, εγώ απλώς μεταφέρω μια εικόνα την οποία την έχετε ακούσει και από άλλους. Εσείς τη λέτε εύκολη κριτική, αλλά... Είναι μια εύκολη κριτική. Μέχρι τώρα η κριτική που δεχόταν η κυβέρνηση, ο Αντώνης Σαμαράς, ότι δεν διαπραγματεύεται με κανένα. Ναι. Σήμερα έχουμε πάει σε κάτι διαφορετικό. Ναι. Άρα λοιπόν αποδέχονται ότι γίνεται μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Ναι. Γίνεται μια διαπραγμάτευση ώστε αυτή η κόπη και η προσπάθεια του ελληνικού λαού να μπορέσει να μην πάει στο βρόντο. Λοιπόν. Πραγματικά οι Έλληνες πολίτες, όπως είπα και πριν, στα τελευταία χρόνια έχουν δώσει πολλά. Και πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό είναι προφανέστατο ότι έχουν δώσει πολλά και νομίζω ότι δεν αντέχουν. Για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση πηγαίνει προς το καλύτερο. Φαίνεται ότι πηγαίνει προς το καλύτερο, λέτε, η κατάσταση. Λοιπόν, σαφώς. Για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας, να δώσω το λόγο στον κύριο Μπαλάφα. Ακούσατε τον κύριο Σταμενίτη, την άποψή του για αυτό που τον ρώτησα, αλλά βλέπει ότι λέει ότι η κατάσταση φαίνεται πως πηγαίνει προς το καλύτερο. Η δική σας άποψη ποια είναι, κύριε Μπαλάφα? Άκουσα τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι υπάρχει πρόοδος. Σημαντική πρόοδος. Και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν το λέει αυτό ο κύριος Στουρνάρας, πρέπει να κουμπωνόμαστε. Γιατί το λέτε? Διότι η αξιοπιστία, κατά τη γνώμη μου, των κυβερνώντων έχει φτάσει στο ναδύρ, κάτω από τον πάτο. Δεν είναι λόγια αυτά. Δεν είναι λόγια και εκτιμήσεις. Ναι. Σκεφτείτε τι γινόταν χθες. Μέχρι χθες, ο κύριος Στουρνάρας βρισκόταν σε μια πολύ μεγάλη αντιδικία με τον κύριο Μανιτάκη σε σχέση με τις απολύσεις. Πέστε όπως θέλετε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ρημάζουν και το δημόσιο όπως ρημάξαν τον ιδιωτικό τομέα. Όπως ρημάξαν τον ιδιωτικό τομέα. Τσακωνότανε με τον κύριο Μανιτάκη, με τον κύριο Μανιτάκη να λέει ότι το δημόσιο δεν είναι εταιρεία, κύριε Στουρνάρα. Οι όποιες μετακινήσεις ή αλλαγές πρέπει να γίνουν με τις νόμιμες διαδικασίες, πράγμα που σημαίνει ότι ο κύριος Στουρνάρας και η Τρόικα δεν θέλουν μόνο νόμιμες διαδικασίες, όπως επίσης να του λέει, αφού θα κάνει τη διαπραγμάτευση αυτή, προφανώς χωλωμένος ο κύριος Μανιτάκης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου είναι ο Μανιτάκης, έτσι, να του λέει, όποιος τότε διαπραγματεύεται, ας υπογράψει. Και επίσης, ναι, για να μην λέμε λόγια, τα οποία δεν έχουν και κανένα αντίκρισμα πια και ο κόσμος τα ακούει και λέει. Κόκκινες γραμμές, πράσινα άλογα, λέει ο κόσμος. Λέει, είδαμε πάλι χθες, προχθές, μετά την έξοδο και αμέσως μετά από το Μαξίμο που υποτίθεται ότι βρήκαν λύση για το χαράτσι, πάλι να μην τα βρίσκουν οι δύο συγκυβερνώντες, ιδιαίτερα ο κύριος Κουβέλης, ναι, με τον κύριο Στουρνάρα και να λέει άλλο πράγμα για το χαράτσι. Πάλι πέστε το όπως θέλετε.
επιβάρηση του λαού είναι τώρα του κόσμου θέμα για, το, για, το, για, το τα, κόκκινες, για τα κινητά το του που τα έχει πληρώσει τρεις-τέσσερες φορές. Η γνώμη μας είναι δηλαδή ότι... Η γνώμη μας είναι ότι πέραν του ότι στη χώρα μας καιρό τώρα συντελείται μια πολύ μεγάλη καταστροφή και πρέπει να σταματήσει πριν γίνει μια αναστρέψιμη κατάσταση, ναι. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία δίνει δείγματα ισχυρά αποσάθρωσης. Παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα πρόοδος. Με το ΦΠΑ 23%, το οποίο ήταν πολύ σοβαρό ζήτημα μέχρι χθες, τι έγινε? Να ρωτήσω απλώς αν υπάρχει κινητό τηλέφωνο κάπου εκεί το οποίο είναι ανοιχτό, αν μπορούμε να το κλείσουμε, γιατί ακούγεται ένα story ο οποίο περνάει και είναι άσχημο. Κάποιο από εσά πρέπει να έχει κάποιο κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, απλώς θα το προσέξουμε. Κύριε Μπανάφα, λοιπόν, για συνεχή, σα διέκοψα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί φυσικά ο καθένας να έχει όποια εντύπωση θέλει για τον εαυτό του, για το κόμμα του, για την πορεία της χώρας, να είναι ευχαριστημένος οτιδήποτε. Αλλά εδώ μιλάνε τα στοιχεία. Έχουμε έναν ιδιωτικό τομέα. Μισό. Θα απλώσουμε πολύ έτσι. Αφήστε με να πάμε την κουβέντα για να μιλήσουν όλοι. Έτσι. Λοιπόν, αναφερθήκατε στο θέμα της κινητικότητας. Είπατε και μια κουβέντα που εγώ την εξέλαβα ως εχμή για τη Δημοκρατική Αριστερά. Είπατε οι κόκκινες γραμμές. Δεν είπα καθόλου εχμή. Είπατε κόκκινες γραμμές και πράσινα άλογα. Όχι, δεν είπα γι' αυτό. Εγώ είπα για το χαράτσι. Για όλη την κυβέρνηση. Όπου ακούμε κόκκινες γραμμές στην κυβέρνηση. Εντάξει, συνήθως από τη Δημοκρατία. Τα ρεπορτάζ πλέον συμπληρώνουν και πράσινα. Λοιπόν, και είναι γεγονός. Δεν είναι θέμα εκτιμήσεως. Λοιπόν, είναι η φωτογράφηση της κατάστασης. Λοιπόν, για να τα παίρνουμε τα θέματα ένα-ένα και να μην χανόμαστε στις γενικολογίες, να πάμε σε πιο ειδικότερα θέματα, σε αυτά που αναφερθήκατε τα δύο ειδικότερα. Κύριε Γιαννακάκη, να έρθω σε εσάς. Δεν θα σας ρωτήσω για την εικόνα της Τρόικας να διαπραγματεύεται σήμερα με τον Πρωθυπουργό. Όχι, αν θέλετε όμως, μπορώ να σας το σχολιάσω. Για πέστε μου. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας και θεσμικός εκπρόσωπος της τρικομματικής κυβέρνησης εθνικής ευθύνης. Άρα. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος που ακούγεται ότι διαπραγματεύεται με υπαλλήλους, ξέρετε, το να είναι κάποιος υπάλληλος δεν είναι τόσο υποτιμητικό. Καθόλου. Δηλαδή, γιατί βγαίνει από τα ρεπορτάζ με ένα τρόπο πάρα πολύ υποτιμητικό. Από εκεί και πέρα είναι στο ίδιο επίπεδο. Αυτό είναι η διαφορά. Έτσι, ένας είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός μιας χώρας. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ποιος μιλάει με ποιον και ποια είναι η θεσμική του θέση. Εμένα με ενδιαφέρει να βρεθεί αποτέλεσμα. Ναι. Και σαφώς υπάρχει πολύ σημαντική πρόοδος. Και πιθανόν αυτό ακριβώς είναι που ενοχλεί συγκεκριμένους. Ο μαξιμαλισμός με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πραγματικά δεν βοηθάει καθόλου. Είναι δηλαδή αυτό που είναι μια αρρώστια της ελληνικής πολιτικής ζωής. Αν δεν γίνουν τα πάντα, ας μην γίνει τίποτα. Ο κύριος Τουρνάρας δεν υποτιλήθηκαν όλα μας τα προβλήματα και αύριο το πρωί παίρνουμε σε μια κατάσταση παραδείσου. Είπε ότι γίνονται πρόοδοι. Και αυτό λοιπόν θα έπρεπε να μας χαροποιεί και όχι κάποιος να τους στεναχωρεί ιδιαίτερα. Αφήστε με να τελειώσω μισό λεπτό. Ξέρετε, η κυβέρνηση κατηγορείται Πλιστάκης ότι δεν διαπραγματεύεται με την Τρόικα. Ναι. Λοιπόν, και ότι όλα είναι προκαθορισμένα και ότι όλα αυτά είναι ένα επικοινωνιακό θέατρο. Και τώρα κατηγορείται για τις πολύ ωραίες και κοπιώδεις συναντήσεις. Τελικά ας αποφασίσουν ορισμένοι τι θέλουν και σταματήσουν να προκαλούν την κοινή λογική. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Επί της ουσίας, θα πάμε στο θέμα της κινητικότητας σε λίγο. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Έχετε κανένα θέμα με όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες? Εσείς είστε εκπρόσωπο της Δημάρ. Με τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση του ζητήματος, σας άκουσα ότι είστε μάλλον ικανοποιημένοι από την πορεία που έχει πάρει το πράγμα και για την πρόοδο που έχει γίνει σήμερα, γιατί η πρόοδος αφορούσε κυρίως αυτό το θέμα της κινητικότητας στο δημόσιο. Ακριβώς. Τα έχετε ακούσει αυτά που έχουν συμβεί με τον κύριο Μανιτάκη τις τελευταίες μέρες και δεν φυσικά, είναι μυστικά. Έτσι, αλλά είναι. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι τα περισσότερα αφορούν σε διαρροές οι οποίες δεν είναι επιβεβαιωμένες. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μανιτάκης επισήμως. Καλά, τώρα εντάξει. Είναι όντως όπως το λέτε, είναι σωστό αυτό. Όχι, αλλά θα μου επιτρέψετε όμως εμένα προσωπικά. Συνομιλούμε με συνεργάτες όλων των πλευρών. Οι συνεργάτες μεταφέρουν δυσαρέσκεια, δυσφορία ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρχε αυτό προχθές το βράδυ, Παρασκευή βράδυ. Εκεί είστε δημοσιογράφος και σαφώς έχετε τις πηγές σας και σαφώς κάνετε τη δουλειά σας. Ναι. Εμένα θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάζω διαρροές. Δεν το κάνω ποτέ. Μάλιστα. Αν βγει ο κύριος Μανιτάκης, ο υπουργός Μανιτάκης, ο καθηγητής Μανιτάκης και τοποθετηθεί, τότε πολύ ευχαρίστως να σχολιάσω. Εντάξει, απλώς πολλοί αναρωτιούνται τι δουλειά έχει χθες το πρωί ξαφνικά. Ο κύριος Σαμαράς μιλάει με τον κύριο Κουβέλη, ο κύριος Κουβέλης τον κύριο Μανιτάκη. Κάποια εμπλοκή υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι λεπτομέρειες που ίσως τον κόσμο δεν ενδιαφέρουν και πάρα πολύ. Εσείς τις ονομάζετε εμπλοκή, εγώ τις ονομάζω και συνεννοήσεις και φρεσκοθετικές. Από εκεί και πέρα. Αυτό που είπε ο κύριος Μπαλάφας με όλο το σεβασμό ότι απολύσεις ή ας τις ονομάσουν όπως θέλουν, δεν είναι τόσο απλό. Καλό είναι να μην παίζουμε με τον πόνο ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στη μέγιστη αγωνία αυτή τη στιγμή τι θα γίνει με τη δουλειά τους και να τις ονομάζουμε ακριβώς αυτό που είναι. Και είναι αποχωρήσεις. Δεν θα είναι απολύσεις, λέτε εσείς, έτσι? Όχι, δεν θα είναι απολύσεις, εκτός αν μιλάμε. Θελούσιες δηλαδή.
Αποχώρηση είναι... σημαίνει φεύγω εθελουσίως. Ναι, αυτό θα γίνει. Είμαι το φυσικό... Όχι, εγώ ρωτώ αν ξέρετε ότι θα γίνει εθελουσίως. Γιατί άλλο βγαίνει από τα ρεπορτάζ. Είμαι αν το... εσείς μου πείτε ότι θα βγουν εθελουσίως, εγώ λέω εντάξει. Είμαι αυτό το λέτε. Φυσικό τρόπο. Αποχωρήσει σημαίνει αποχωρώ εθελουσίως. Φεύγω εθελουσίως. Φυσικές αποχωρήσεις λοιπόν σημαίνει ακριβώς αυτό που λέτε, ότι κάποιοι άνθρωποι έρχεται. Δηλαδή οι συνεργάτες του κυρίου Μανιτάκη που λένε αυτά. Μόταμο ότι τα είπε ο καθηγητής Μανιτάκης, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί και έτσι. Όχι, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι όλα αυτά είναι από κύματα της φαντασίας. Σε λίγο θα πούμε ότι είναι και του ΣΥΡΙΖΑ οι συνεργάτες του Μανιτάκη που τα λένε. Εντάξει, κύριε Μπαλάφα, μπορεί να κάνουμε και συζήτηση έτσι. Με έχετε ακούσει ποτέ να εκφραστώ έτσι? Μην ερμηνεύετε. Μα δεν εφράζομαι εγώ. Σας παρακαλώ, θα μου αφήσετε να προχωρήσω. Αν ο κύριος Μανιτάκης έλεγε λοιπόν, ότι δεν είναι, όταν όλες οι εφημερίδες σήμερα, όλα τα ρεπορτάζ, θα έκανε μια δήλωση και θα έλεγε ότι δεν ισχύει. Αυτό δεν είναι το πιο λογικό? Εκτός αν απολύσεις ονομάζεται τις απολύσεις των επιόρκων, και εκτός αν, κύριε Μπαλάφα, υποστηρίζετε ότι πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο οι επίορκοι. Εγώ λέω το πράγμα. Στο μυαλό σας τα λέτε αυτά. Οι επίορκοι που έχει βάλει το Πασόκ, που είναι επίορκοι, οι άνθρωποι που φούσκωσε το δημόσιο στα χρόνια, τώρα βάζετε κι εσείς το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, αν είναι παράνομοι να φύγουν, κακώς τους κρατάνε. Δεν συζητάμε για αυτούς, κυρία Γιαννακάκη. Δεν συζητάμε για αυτούς. Συζητάμε για τις χιλιάδες απολύσεις, διαθεσιμότητες, κινητικότητα, αποχωρήσεις. Δεν μιλάμε για τις μερικές, όσοι κύριε Ξενάκη, θα βάλετε μια τάξη κουβέντα. Κακώς ταυτίζουμε το ζήτημα με τις επιόρκες. Κύριε Ξενάκη, θα βάλω μια τάξη κουβέντα. Αν δηλαδή υπάρχει ζήτημα με το δημόσιο. Κύριε Μπαλάφα, έχετε και συγγνώμη. Εγώ παρασύρθηκα επειδή σας ακούω για ένα θέμα. Την προστασία σας, εκτός αν θέλετε να σταματήσω να μιλήσω. Κύριε Μπαλάφα, έχει δίκιο, έχει δίκιο, Γιαννακάκη. Εγώ παράληψή μου. Λοιπόν, να σας ακούσουμε, να κλείσετε για να πάμε και στους υπόλοιπους. Ο δηλαδή, κύριος Μπαλάφας βάζει πάρα πολλά θέματα στην κουβέντα, μισά ψέματα, μισά αλήθεια, προκειμένου να σας σκοτήσει την κουβέντα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω το εξής, ότι επιορκώ στο δημόσιο. Ναι. Σημαίνει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Δεν σημαίνει ο άνθρωπος που μπήκε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, από το παράθυρο. Επίορκος είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ασχέτως από τον τρόπο που μπήκε, καταπάτησε τον όρκο που έδωσε ως δημόσιος υπάλληλος. Δεν έκανε καλά τη δουλειά του, καταχράστηκε δημόσιο χρήμα, δεν εμφανιζόταν στη δουλειά του. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν φύγει εχθές. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, μιλάω ως δημόσιος υπάλληλος, ως άνθρωπος απόφυτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που υπηρέτησα την ελληνική δημοκρατία με το κεφάλι ψηλά και θα συνεχίσω να την υπηρετώ όταν τελειώσει η βουλευτική μου θητεία. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν απολύονται. Δεν απολύονται. Ναι, αλλά δεν έχουν φύγει. Με απόφαση υπουργού, απολύονται βάσει του συντάγματός μας. Γι' αυτό και ο κ. Μανιτάκης είπε κάτι που είναι πολύ σωστό και νομίζω ο καθένας θα συμφωνήσει μαζί μου. Μάλιστα. Ότι καλύτερα να καθυστερήσουμε παρά να κάνουμε λάθος. Γιατί λοιπόν, πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, πρέπει να διωχθούν με απόφαση Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε να πάμε στον κύριο Μαρούπα, παρακαλώ. Ναι, μία κουβέντα λοιπόν για να δοθεί ο λόγος. Απλά αν δεν είχα διακοπεί τόσες φορές. Εντάξει. Σας είπα. Λοιπόν, οι διαφορετικές αλλαγές. Είναι λίγο ζωηρός ο κύριος Μπαλάφας. Όχι, γιατί αναφέρεται, λέει ο κύριος Μπαλάφας. Μην το ξανακάνετε, παρακαλώ. Για κανένα προσωπικά. Μην το ξανακάνετε. Να εξηγούμαστε. Όταν λέει ο κύριος Μπαλάφας, είναι φυσικό να παραγγείλει την αλλαγή. Εγώ είπα για κόμματα. Δεν μιλάω για προσωπικά για κανένα εκ των παρόντων. Παρακαλώ, τον κύριο και τον κύριον. Όχι, αυτή είναι η διαφορά. Είναι τεράστια διαφορά. Εντάξει, το καταλαβαίνει ο κόσμος ποια είναι η διαφορά. Τεράστια διαφορά. Οι διαρθρωτικές αλλαγές λοιπόν στο δημόσιο είναι μια ανάγκη την οποία πρέπει να συνομολογήσουμε όλοι μας. Το δημόσιο πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει με πολύ συγκεκριμένους όρους και σε πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα. Μας πιέζουν γι' αυτό όμως, είδατε. Μας πιέζουν πολύ γι' αυτό και μας πιέζουν να το κάνουμε και. Και ενδεχομένως έχουν δίκιο και πιο γρήγορα από ό,τι το κάνουμε, έτσι. Αυτό, ναι, το αλλά ξέρετε αργά. Κάτι, παθογένειες δεκαετιών δεν μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγους μήνες. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Να πάμε στον κύριο Μαρούπα, παρακαλώ. Θα μείνουμε στην κουβέντα αυτή, γιατί θέλω να ακούσω και ο Σταμενίδη για το θέμα αυτό να μιλήσει. Κύριε Μαρούπα, μάλιστα, για να ακούσω τη δική σας άποψη. Να μείνουμε στο θέμα αυτό, έτσι. Του δημοσίου, των απολύσεων, αποχωρήσεων. Πέστε τις όπως θέλετε. Για αποχωρήσεις μιλάει η κυβέρνηση, δεν μιλάει για απολύσεις. Καταρχήν, να πούμε μια κουβέντα για την περίφημη διαπραγμάτευση που ξεκινήσατε και το δελτίο. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Φυσικά, φυσικά. Ότι σε κάθε περίπτωση, όποια διαπραγμάτευση δεν έχει να περιμένει, κατά τη γνώμη μας, κάτι θετικό λαός. Με ποια σκοπιά? Ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν γίνει κατά καιρούς πάρα πολλές. Ναι. Και σε όλες αυτές δεν συζητάνε το πώς θα ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες. Δηλαδή, συγκεκριμένα, έχουν συμφωνήσει όλοι και όλα τα κόμματα ότι θα μειωθούν οι μισθοί. Έχουν συμφωνήσει ότι θα υπάρχουν ειδικές οικονομικές δεν έχουν συμφωνήσει όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα δεν έχουν συμφωνήσει. Κοιτάξτε, τα κόμματα για παράδειγμα δεν έχουν συμφωνήσει. Να σας πω, διαπραγμάτευση εντός των τυχών με την Ευρωπαϊκή Ένωση να την αποδεχόμαστε σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, άρα μείωση μισθών. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Εντάξει. Και το έδειξε ότι τέλος πάντων και η διαπραγμάτευση δεν είναι τόσο απλή που λέμε θα βαρέσουμε το χέρι στο τραπέζι και όλοι θα σταθούν προσοχή.
Γιατί διαπραγμάτευση κατά καιρούς και με συγχωρείτε. Ξέρετε πολύ καλά, φαντάζομαι. Δεν βαρέσει το γύρο. Δεν τα λέμε εμείς. Αλλά διαπραγμάτευση. Δεν έχω ένα παράδειγμα τέτοιο μπροστά μου. Εγώ να σας πω κάτι. Να χτύπησε το γύρο τραπέζι και να κάτσαν όλη προσοχή. Εγώ να σας πω κάτι. Στη Γερμανία, ας πούμε. Κοιτάξτε. Η Γαλλία δεν το κάνει αυτό έτσι. Που είναι μια μεγάλη δύναμη. Δεν είναι η Ελλάδα. Διαπραγματεύονται όλοι για τα κεφάλαιά τους, κύριε Ξενάκη. Ναι, ναι. Και κατά καιρούς όλα τα κόμματα έχουν αποθεώσει τη διαπραγματευτική ικανότητα του κυρίου Ραχώη της Ισπανίας, τη διαπραγματευτική ικανότητα του κυρίου Μόντι της Ιταλίας. Ναι. Το όχι της Κύπρου. Όλα τα κόμματα πήραν αμέσως θέση. Εμείς προειδοποιούσαμε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ναι. Και φάνηκε ποιο κόμμα είχε δίκιο. Σε αυτό πήραν θέση όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Και έχει να κάνει ότι όλοι κινούνται εντός των τυχών. Ναι. Αν αποδέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ανταγωνιστικό του κεφαλαίου, έτσι έρχονται οι επενδύσεις που είπε και στην αρχή και ο Σταμινίτης. Τέτοια... Το ερώτημα λοιπόν είναι πάντα ανάπτυξη για ποιον. Και σήμερα η ανάπτυξη που προωθείται είναι η ανάπτυξη που τσακίζει τις εργασιακές σχέσεις. Πάμε λοιπόν να φύγουμε από αυτό. Και να πάμε στο κομμάτι αυτό που και του δημοσίου, το οποίο ενδιαφέρει και αρκετό κόσμο και ενδιαφέρει και τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα που ακούει όλη αυτή την κουβέντα, έτσι. Και έχουμε όντως 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς δουλειά. Όλα ενδιαφέρουν τον κόσμο, κύριε Ξενάκη, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο χωρίς δουλειά και, παραπάνω, λένε πολύ, και δρομολογούνται και πιο αντιδραστικές εργασιακές σχέσεις για όλους, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η κουβέντα στο δημόσιο τομέα έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει κανείς εργαζόμενος είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού τομέα με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Εκεί πάει η κουβέντα. Μάλιστα. Και μάλιστα. Στο δημόσιο τομέα, μέσω της κινητικότητας και των απολύσεων που θα πάνε να κάνουν, γιατί απολύσεις είναι, στον ιδιωτικό τομέα με την κατάργηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας και με τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Μάλιστα. Κύριε Κοντρόζο, εσείς φαντάζομαι τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα, κάθε άλλο παρά διαφωνείτε, φαντάζομαι. Έτσι. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το θέμα που θέσατε. Για το αν είναι ντροπή να συνεργάζεται ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν είπα τη λέξη ντροπή εγώ. Έτσι. Είπα ότι... Νομίζω υπήρχε αιωρείτο αυτή η λέξη στην ατμόσφαιρα. Ναι. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ντροπή αυτό, αλλά ντροπή είναι. Από το 2009 που έχουμε φέρει την Τρόικα και συζητάμε με την Τρόικα, η υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας συζητάει με την Τρόικα, να υπάρχει αυτή η συζήτηση χωρίς να εκπονείται ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση και χωρίς ουσιαστικά η ελληνική πλευρά και η τρέχουσα κυβέρνηση και οι προηγούμενες να μην έχει να αντιπαραθέσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο με συγκεκριμένη δέσμη ενεργειών που πρέπει να γίνουν για τη χώρα, ώστε να ανασάνει η οικονομία μας και η κοινωνία μας. Όταν λοιπόν η συζήτηση δεν περιλαμβάνει τέτοια πράγματα και συσχετίζεται σε σχέση με το τι θα κόψουμε, αν θα κόψουμε 10, 5, αν θα βάλουμε αυτό το φόρο ή τον άλλο κτλ. Κτλ. Είναι μια άχαρη συζήτηση που σίγουρα είναι μεγάλη ντροπή για τη χώρα μας. Μάλιστα. Λέτε δηλαδή ότι αυτό που γίνεται δεν είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Νούμερο 2, ντροπή επίσης είναι για τη χώρα μας, το να συζητάμε ότι δεν μας ενοχλούν, γιατί αυτό κατάλαβα από τη συζήτηση, αυτοί που μπήκαν από το παράθυρο, μας ενοχλούν μόνο οι επίορκοι, που σίγουρα οι επίορκοι θα έπρεπε να έχουν φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν καταλάβατε αυτό. Προηγουμένως ετέθη ότι οι επίορκοι είναι αυτοί που έχουν κάνει κάποιο ποινικό παράπτωμα, κάποιο διοικητικό παράπτωμα. Αλλά αυτοί οι οποίοι μπήκαν από το παράθυρο όλα αυτά τα χρόνια δεν απειλούνται. Και εγώ ρωτάω, όταν το ελληνικό κράτος το 1974 είχε 170-180.000 περίπου κρατικούς υπαλλήλους στο στενό δημόσιο τομέα και έφτασε το 2010-2011 στους 780.000, αυξήθηκαν τόσο πολύ η ποιότητα και η ποσότητα των υπηρεσιών που παρέχει? Προφανώς όχι. Προφανώς δημιουργήθηκαν πολλές χιλιάδες θέσεις μόνο και μόνο για να φιλοξενηθεί η κομματική πελατεία των κομμάτων που διαδέχονται το ένα το άλλο στην εξουσία. Να φύγουν, και αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή το κύριο θέμα, το νούμερο ένα στην ατζέντα και των τριών κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ που είναι, ας το πούμε, το αντίπαλο δέος, αυτός που φιλοδοξεί να είναι στην επόμενη κυβέρνηση, είναι πώς θα διατηρηθούν αυτά τα πράγματα ανέπαφα. Και ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, αν πούμε ότι συνολικά η ελληνική κοινωνία έχει περίπου 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους που δύναται να εργαστούν, δύναται να παράξουν πλούτο, έτσι. Από αυτούς έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, για τους οποίους δεν συζητάει σχεδόν κανένας. Έχουμε, όπως είπαμε, 770.000 στο στενό δημόσιο τομέα. Έχουν λιγοστέψει τώρα, περίπου νομίζω. Ακόμα 450.000 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ κτλ. Κτλ. Έχουμε περίπου 800-900.000, 1 εκατομμύριο αυτοαπασχολούμενους, από τους οποίους ένα μεγάλο ποσοστό φυτοζωεί αυτή τη στιγμή, γιατί έχει δεχτεί τη φοροεπιδρομή του κράτους, και απομένει ένας αριθμός περίπου 2 εκατομμύρια, από τους οποίους περίπου το μισό
υποαμείβεται, πληρώνεται με 400-500 ευρώ, άρα δεν μπορεί να ενισχύσει ούτε τα κρατικά ταμεία, ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία και τελικά ουσιαστικά μένει ένας αριθμός σχεδόν ένα εκατομμύριο που πρέπει να πληρώσει για όλες τις ανάγκες της κοινωνίας. Ναι, αυτό το εκατομμύριο που σίγουρα αυτό το σχήμα δεν είναι βιώσιμο. Άρα, αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για να δούμε κάτι διαφορετικό. Στην πρόταση αυτή φαντάζομαι ότι εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει ένας πιο μεγάλος αριθμός απομακρύνσεων με λιγότερο δημόσιο. Σίγουρα το δημόσιο μας πρέπει να μικρύνει. Η σειρά των πραγμάτων όμως δεν είναι. Είναι να ξεκινήσουμε από το πώς θα μικρύνει το δημόσιο. Μάλιστα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε την οικονομία μας να δουλέψει. Δηλαδή, να κάνουμε τις νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να φύγει από τη μέση γραφειοκρατία και διαφθορά, να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα, να δημιουργηθούν υποδομές ρευστότητας και ταυτόχρονα να μειώνεται και το δημόσιο τομέα, ώστε να έχουμε μια μετακίνηση εργατικού δυναμικού στη χώρα μας από μη παραγωγικές δραστηριότητες, όπως είναι πολλές του κράτους μας σήμερα, σε παραγωγικές δραστηριότητες. Εξαγωγικές δραστηριότητες που θα φέρουν πλούτα στη χώρα. Λοιπόν, κύριε Κοτρότσο, να πω στην κυρία Ξανάκη, συγγνώμη. Ναι. Ερωτήθηκε από τον κύριο Κοτρότσο, γιατί εγώ το είπα σε μένα να αναφερόταν και πρέπει να του δώσω μια πολύ μικρή δώστε απάντηση. Δώστε την απάντηση, κύριε Σταμενίδη. Δώστε την. Λοιπόν, καταρχήν. Για αυτού που μπήκαν το παράθυρο, λέει το δημόσιο, δηλαδή πριν το ΑΣΕΠ ουσιαστικά. Έτσι, δεν είναι αυτό, λέτε. Όχι. Συγγνώμη, να το διευκρινίσω. Δεν μιλάω μόνο για πριν το ΑΣΕΠ. Μιλάω κυρίως γιατί η επετηρίδα πριν από το ΑΣΕΠ ήταν και αυτός ένας νόμιμος, ας το πούμε, αντικειμενικός τρόπος εισόδου στο δημόσιο. Έτσι έμπαινε ο κόσμος στο δημόσιο. Σαφέστατα. Τι να κάνουμε. Στο διάστημα όμως ύπαρξης και της επετηρίδας και στο διάστημα ύπαρξης και του ΑΣΕΠ υπάρχουν πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που μπήκαν από το παράθυρο. Είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, είτε με τη μέθοδο του να πάρουν προσωρινές συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στη συνέχεια να γίνουν διαγωνισμοί στους οποίους δίνανε πάρα πολλούς πόντους, πάρα πολλά μόρια, σε αυτούς που είχαν την ίδια θέση προηγουμένου. Μια πολύ σύντομη απάντηση. Καταρχήν, ένας ακόμη αστικός μύθος από τους πολλούς που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο δημόσιο. Ναι. Βάσει εκθέσεων διεθνών οργανισμών του ΑΣΑ και τα λοιπά, όχι δικών μου, ούτε της Δημοκρατικής Αριστεράς, το ελληνικό δημόσιο είναι στο μέσο και κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα του δημοσίου είναι άλλο. Δεν είναι ο μεγάλος αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων. Είναι ότι είναι κακά οργανωμένο, είναι ότι δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα δεν αξιοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο, ότι δεν υπάρχουν business plans, στρατηγικά σχέδια κτλ. Ναι. Και αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και αυτό είναι η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Απ' την άλλη μεριά, λοιπόν, ο δικοματισμός, ναι, είμαι η πρώτη που θα του πω ότι δημιούργησε ένα πελατειακό κράτος. Μια δημοκρατία πασόκλε, έτσι. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όμως, ξέρετε κάτι, κύριε Ξενάκη, στην πελατειακή σχέση δεν υπάρχει μόνο πελάτης, υπάρχει και ο πάτρονας. Όταν λοιπόν δημιούργησαν όλον τον κομματικό στρατό μέσα στο δημόσιο, αυτή τη στιγμή που πια που φτάσαμε στην ώρα μηδέν και έχει σκάσει φούσκα, δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τόσα χρόνια ήξεραν ότι έχουν αυτή τη δουλειά να πεταχθούν σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Μάλιστα. Αυτό δεν γίνεται. Αν τιμωρηθεί ο πάτρονας, ναι, τότε να το συζητήσουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, πάντως υπάρχει μια τιμωρία για τον πάτρονα. Βλέπετε, το ένα κόμμα κρατάει ακόμα εκεί που κρατάει, το άλλο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς και αυτό εννοώ και εγώ στη τιμωρία, γιατί τα πολιτικά κόμματα τιμωρεί ο λαός στην κάλπη. Λοιπόν, κύριε Σταμενίτη. Σαφώς χρειάζεται διοικητική μεταρρύθμιση. Κύριε Κοτρότσο, παρακαλώ. Είναι μόνο αυτό το παρακαλώ. Κύριε Σταμενίτη, θέλω μια εξάλλου και ένα τελευταίο. Επειδή μιλάμε πάρα πολλές φορές, ας πούμε, για τον νόμο Παυλόπουλου και για το ότι έγιναν αορίστου κάποιοι άνθρωποι που ήταν συμβασιούχοι. Ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει ακόμη ένας μύθος. Πάρα πολλές φορές ήμασταν αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε κοινοτικές οδηγίες. Μάλιστα. Δηλαδή η Ελλάδα παρανομούσε και πλήρωνε πρόστιμα αν δεν το έκανε. Λοιπόν, κύριε Σταμενίτη, να ακούσω τη δική σας άποψη για το θέμα αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Την ιστορία της κινητικότητας των αποχωρήσεων, για να πάμε και σε άλλα θέματα που θέλουμε να κουβεντιάσουμε. Προτού τοποθετηθώ σε αυτό, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου από την κρίση. Ναι. Και αυτό έχει αρχίσει σιγά-σιγά και φαίνεται. Έχουμε αυτά αποτελέσματα. Από πού φαίνεται, για πέστε μας. Να σας πω. Και ποια είναι αυτά. Mm-hmm. Πρώτον, έχουμε θετικά σχόλια και καταγραφές στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ευρώπη. Δεύτερον, έχουν αρχίσει σιγά-σιγά και γίνονται οι πρώτες μεγάλες συμφωνίες για επενδύσεις στη χώρα. Έχουν αρχίσει και ξεμπλοκάρονται οι ιδιωτικοποιήσεις. Έχουν αρχίσει και προχωράει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και για να γίνουν επενδύσεις ώστε να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα του 1,5 εκατομμυρίου ανέργων, αλλά και για να μπορέσουν να τροφοδοτηθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρηματίες σήμερα στη χώρα. Έχει αποφασιστεί και προχωράει η εξόφληση όλων των οφειλών του δημοσίου. Αυτά δεν είναι ευκολόγια, δεν είναι εικασίες. Είναι πράγματα που βήμα-βήμα υλοποιούνται και είναι αποφασισμένα. Στην καθημερινότητα
όμως. Εσύ εκλέγεστε σε μια περιφέρεια που είναι και μια φτωχή περιφέρεια γενικώς. Ακριβώς. Όμως θα πρέπει να απαντήσουμε, στο μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία και αυτό είναι η ανεργία. Ναι. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό, έχει δημιουργηθεί ήδη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, ένα ασφαλές, σταθερό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο είναι απαραίτητο για να γίνουν επενδύσεις. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος. Ναι. Δεν γνωρίζω, ναι. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος κάποιον άλλον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λυθεί η ανεργία. Εγώ υποστηρίζω ότι μόνο ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Η παραμονή μας και η βεβαιότητα ότι παραμένουμε στο ευρώ. Η μεγάλη προσπάθεια για ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και τα 52 δισεκατομμύρια που έχουμε πάρει, που χρηματοδοτούν το πρόγραμμα της χώρας, βοηθούν σαφώς και δημιουργείται ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Αυτά όλα που λέτε και τα οποία πράγματι πολλά από αυτά συμβαίνουν όντως, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Είναι προϋπόθεση όμως για να μπορέσει στην καθημερινότητα του κόσμου ως τώρα να έχουν το παραμικρό αντίκρισμα. Για να μπορέσει να εμφανιστεί στην καθημερινότητα. Είναι βέβαιο ότι μπορεί η καθημερινότητα των πολιτών από πέρσι μέχρι φέτος να πηγαίνει χειρότερα. Όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα της ανεργίας αντιμετωπίζεται μόνο αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν άλλο τρόπο. Ναι. Αν υπάρχει, να μας το πούνε. Λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει. Πάντως. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την κρίση. Όπως έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και ήδη η κυβέρνηση το έχει μελετήσει για το θέμα της κινητικότητας και του δημοσίου τομέα. Είναι βέβαιο ότι θέλουμε, και εγώ θέλω προσωπικά, αλλά νομίζω και η Νέα Δημοκρατία στο σύνολό της, ένα μικρό, ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος που να μην δημιουργεί ελλείμματα και να μην δημιουργεί αγκυλώσεις και αγραφειοκρατίες, ναι, στην καθημερινότητα του πολίτη και στις επενδύσεις. Αυτό αρχίζει και υλοποιείται. Ήδη για το θέμα της κινητικότητας έχει συμφωνηθεί ότι θα φύγουν οι επίερχοι, οι οποίοι είναι ένας σημαντικός αριθμός, και το μεγάλο κέρδος για το ελληνικό δημόσιο και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι συμφωνήθηκε να προσληφθούν στις κενές θέσεις έξω από το 1:5. Εκεί που ακριβώς που απαιτείται. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα ενισχυθούν τομείς του δημοσίου, όπως είναι η υγεία, όπως πιθανώς είναι η ασφάλεια, η αστυνομία ή πιθανόν η πυροσβεστική, να μπορούν να ενισχυθούν έξω από τον κανόνα 1:5. Λοιπόν. Αυτά είναι σημαντικά βήματα. Και λοιπόν, να κλείσω με αυτό. Ναι. Ότι έχει σχεδιαστεί να υπάρχει μια μεγάλη ένας επανασχεδιασμός του δημοσίου. Κάτι που δεν έχει γίνει καθόλου τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, τώρα η κυβέρνηση προχωράει σε μεταρρυθμίσεις που γίνονται γρήγορα και δεν έχουν γίνει δεκαετίες τώρα στη χώρα. Αυτός ο επανασχεδιασμός του κράτους θα καταγράψει ποιες είναι οι αναγκαιότητες σήμερα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Και με βάση τις αναγκαιότητες αυτές και με τις αποχωρήσεις που θα γίνουν το 2014, θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και έτσι θα δούμε πού πραγματικά υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, σε ποιον τομέα, πού δεν υπάρχει, και εκεί που υπάρχει πλεονάζον προσωπικό μέσω της κινητικότητας να καταληφθεί σε πραγματικές ανάγκες. Γιατί ενώ έχουμε καταγεγραμμένο ένα μεγάλο δημόσιο τομέα, είναι σε κάποιους τομείς, φαίνεται στην καθημερινότητα, ότι υπάρχουν σημαντικές ανάγκες. Όπως είναι στο θέμα της ασφάλειας, στο θέμα των νοσοκομείων. Λοιπόν. Γι' αυτό και είπα ότι είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη, όπου δίνεται και το 2013 δυνατότητα να μπορέσουν να καλυφθούν, μάλιστα, με τους επίορκους πέρα από το 1:5 αυτές οι κενές θέσεις. Λοιπόν, αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία που δείχνει ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός διαπραγματεύεται κόντρα σε όλα αυτά που λέγανε μέχρι τώρα περί μη διαπραγμάτευσης, λοιπόν, περί θεάτρου κτλ. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Μπαλάφα. Μισό λεπτό, κύριε Μπαλάφα, μόνο. Κύριε Μαρούπα, τι θέλετε να κάνετε, κάποια παρέμβαση από αυτού? Πολύ συγκεκριμένα, από τα καλά σχόλια δεν τρώγονται και το καλό περιβάλλον που λέει ο κύριος Σταμινίτης είναι περιβάλλον στυλ Κόσκο. Λοιπόν, μισό, θα έρθω αμέσως. Σας ευχαριστώ. Για να πάμε σε μια σειρά. Θα πάω στον κύριο Παλάφο, παρακαλώ. Χαίρομαι που το αναφέρατε. Είναι ένα σημαντικό παράδειγμα πώς γίνεται η επενδύση στη χώρα. Λοιπόν, κύριε Παλάφα, αυξήθηκε η παραγωγική διαδικασία, ναι, και αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας και προχώρησε η παραγωγή. Λοιπόν, κύριε Μαρούπα, παρακαλώ. Και η τακτοποίηση Σταμενίδη, γρήγορων των εισαγωγών. Σας παρακαλώ πολύ. Να πάμε στον κύριο Παλάφα. Θα έρθω, κύριε Μαρούπα, αμέσως μετά σε εσάς. Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Σταμενίδης, θα ξαναλέω. Δημιουργείται ένα περιβάλλον με διάφορες κυβερνητικές παρεμβάσεις και μεγάλες είναι αυτές που μας είπε περισσότερες, που φτιάχνονται οι συνθήκες για βελτίωση του πράγματος. Βέβαια, ως τώρα δεν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες, αλλά φτιάχνονται οι συνθήκες. Είπε τώρα για την Κόσκο, ας πούμε. Κοιτάξτε, εγώ θα προσπαθήσω να πω τη δική μου γνώμη. Μάλιστα. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τι είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Να λες, φτιάξαμε τις προϋποθέσεις, πρέπει να, θα κλπ.
Όχι, όχι, δεν είπα θα. Είπα ότι αυτά προχωρούν και υλοποιούνται βήμα-βήμα. Αλλά θα υλοποιηθούν. Θα υλοποιηθούν, ναι. Έχουν αρχίσει και γίνονται παιδί στη χώρα. Ωραία. Εντάξει, η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών προχωρά. Σας άκουσα. Το ξεμπλοκάρισμα σημαντικών γραφειοκρατικών διαχειρισμών προχωρά. Ο νόμος για τις μεγάλες επενδύσεις, ώστε να έρχεται ο επενδυτής από το εξωτερικό και να απευθύνεται σε έναν μόνο συγκεκριμένο τομέα του δημοσίου, είναι νόμος του κράτους. Έγινε με το προηγούμενο νόμο που κατέβασε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λοιπόν, κύριε Μπαλά, είναι πράγματα που γίνονται. Κύριε Σταμενίδη, παρακαλώ. Ναι, κύριε Μπαλάφα. Εγώ ξέρω ότι έχουμε 3 χρόνια κρίση στη χώρα μας. Mm-hmm. Και σήμερα, μετά από 3 χρόνια που ανά εξάμηνο μας λένε νάτι διέξοδος, η ανεργία είναι εκεί που είναι, τα λουκέτα στα μαγαζιά των μικρομεσαίων είναι εκεί που είναι, τα παιδιά μας είναι στο Κατάρ και στη Γερμανία και αλλού να δουλέψουν, γιατί εδώ δεν βρίσκουν δουλειά κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή δεν μπορεί να την αλλάξει. Και ξέρετε κάτι ακόμα, κύριε Ξενάκη. Δεν είναι αυτό μια κακή επίπτωση θετικών επιπτώσεων. Αυτός είναι ο στόχος. Η ύφεση, αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Η ύφεση που σημαίνει λουκέτα, ανεργία, φτώχεια, ναι, είναι ο στόχος των μνημονιακών πολιτικών. Ο στόχος των μνημονιακών πολιτικών δεν είναι να φτιάξουν τη χώρα μας και παρεπιπτόντως υπάρχει και ύφεση. Ο στόχος των μνημονιακών πολιτικών είναι η ύφεση. Δηλαδή, και ύφεση σημαίνει κλείσιμο των μαγαζιών, ανεργία. Σου θέλει η κυβέρνηση, θέλουν τα κόμματα που κυβερνούν αυτό. Μπορώ να πω τη γνώμη μου. Ναι, τη γνώμη σας. Ναι, να ρωτάω όμως εγώ, όπως διέκοπτε όλους. Βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, να σας πω σε αυτό που λέτε. Τα 3 κόμματα που κυβερνούν σήμερα θέλουν να φτωχοποιήσουν το λαό. Αυτό είναι ο στόχος. Όχι. Υπάρχουν 2 συγκεκριμένες πολιτικές. Δεν υπάρχουν 800 πολιτικές. Η μία πολιτική, κατά τη γνώμη μου, εκφράζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από το Σαμαρά και από την κυβέρνηση σήμερα και από την Τρόικα εξωτερικού. Ναι. Διότι σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία το όχι στο λεξιλόγιο της, στη διαδικασία των, των όποιων διαπραγματεύσεων, δεν υφίσταται. Μάλιστα. Δεν υφίσταται το όχι σαν λέξη ελληνική και πρακτική. Καταλάβατε. Επομένως, υπάρχει ένας δρόμος που λέει, τον είπε καθαρά ο κύριος εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, με τον τρόπο του βέβαια. Είπε ότι ισχύουν όλα αυτά, τώρα έχουμε ανεργία, έχουμε λουκέτα, έχουμε ύφεση, mm-hmm, το ΑΕΠ έχει εκεί που πάει, η παραγωγή πέφτει συνέχεια, αλλά αυτό θα έρθουν οι ιδιωτικές. Δεν ευθύνη της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ανέλαβε τον Ιούνιο. Πάρα πολύ καλά. Η κυβέρνηση ανέλαβε τον Ιούνιο σε ένα περιβάλλον εντός μνημονίου. Αυτή την κατάσταση βρήκε και σε αυτή πορεύεται. Τα ακούσαμε, και λένε ότι δεν θα έρθουν ιδιωτικοποιήσεις. Ακούσαμε τι είπατε. Ιδιωτικές επενδύσεις. Έρχονται. Ακούσαμε τι είπατε. Και επίσης να καταγράψω και το εξής που είναι σημαντικό. Το Μάρτιο για πρώτη φορά είχαμε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Ωραία. Το είπατε τώρα. Τα είπατε. Μπορεί να μιλήσει κανένα άλλο. Σας ακούσαμε. Λοιπόν, είπατε λοιπόν ότι αυτό είναι ο δρόμος. Ο δρόμος είναι δηλαδή να φτάσει στον δικό σας δρόμο. Κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πέστε μας το δικό σας δρόμο. Δεν ρωτάω εγώ. Εν είδη συγχορδίας δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, ένας δρόμος είναι αυτός, επειδή ρωτήσατε και Ξενάκη, και αυτό πρέπει να φωτιστεί. Ο ένας δρόμος είναι αυτός. Δηλαδή, φτωχοποιούμε την κατάσταση, ρημάζουμε τον κόσμο στην ανεργία, τον στέλνουμε στην μετανάστευση. Και εκεί πάνω, έχοντας φτάσει στον πάτο, θα έρθουν οι όποιες και τι κατηγορίες ιδιωτικές επένδυσης. Είναι ένας δρόμος αυτός. Είναι ένας δρόμος. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτόν τον δρόμο. Ναι. Το δρόμο σας είναι ποιος είναι. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Ναι. Εμείς λέμε η γενεσιουργός αιτία των καταστάσεων, που είναι οι νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές, πρέπει να πάνε στην πάντα, πρέπει να ακυρωθούν. Αυτά δεν μπορεί να τα ακυρώσει η κυβέρνηση βέβαια Σαμαρά. Γι' αυτό λέμε ότι για να σταματήσει η καταστροφή πρέπει να υπάρξει μια δημοκρατική ανατροπή μέσω εκλογών. Από την κυβέρνηση πλέον δεν έχει ο τόπος και ο λαός να περιμένει τίποτα. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται δημοκρατική ανατροπή μέσω εκλογών για να υπάρξει το σχέδιο που ανέφερε προηγούμενα ο κύριος Σωστά, ανεξάρτητα τι σχέδιο μιλάμε, ένα σχέδιο ανόρθωσης με πρόσημο κοινωνικό, με πρόσημο οικολογικό, με πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης. Όσο διατηρούνται τα μνημόνια και η διαπραγμάτευση δεν περιλαμβάνει το όχι στο λεξιλόγιο της, δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Αν περιμένουμε, μάλλον αποσάθρωση περαιτέρω της οικονομίας της χώρας του τόπου θα έχουμε. Επομένως, τα ζητήματα της αλλαγής, της δημοκρατικής ανατροπής μπαίνουν επιτάπητος για να σταματήσει η καταστροφή που ήδη συντελείται. Η πρότασή σας όμως ποια είναι. Σας είπα ποια είναι. Γιατί εμείς λέμε το εξής. Να ακυρωθεί το μνημόνιο. Εμείς λέμε το εξής. Σας λέω λοιπόν. Να ακυρωθεί το μνημόνιο,
να γίνει διαπραγμάτευση, να διαγραφεί ένα μέρος του χρέους, να υπάρξει μορατόριο στην αποπληρωμή και ρήτρα ανάπτυξη για την αποπληρωμή του επιπλέον και με την, τα χρήματα αυτά συν χρήματα από ένα φορολογικό σύστημα. Πώς θα μειωθεί η ανεργία, να υπάρξει, η ανεργία να πώς θα μειωθεί, σας λέω, με κρατικές επενδύσεις, με το να υπάρξει διαφωνείτε δηλαδή με την ύπαρξη της. Μα δεν έχετε προσέξει ότι διαφωνείτε το Δεκέμβριο, με την ύπαρξη κοιτάξτε, της Κόσκου, με την επένδυση της Κόσκου. Σας ρωτάω. Σας απαντήσω, εγώ πρέπει να σας απαντήσω. Λοιπόν, σας λέω. Ο τρόπος που λέει, μας δίνουν τη δόση. Δεν θυμάστε τι γινόταν το Δεκέμβριο, δεν έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα. Μας λέγανε το Δεκέμβριο έχει τη δόση και θα το δούμε στην ρευστότητα. Αν συνεχίζονται τα μνημόνια, αν δεν υπάρξει διαγραφή ενός μεγάλου μέρους του χρέους, αν δεν υπάρξει μορατόριο αποπληρωμής για ένα διάστημα των κοχρολησίων και αν δεν υπάρξει ρήτρα ανάπτυξης στην αποπληρωμή του επομένου, δεν θα υπάρξει η απαραίτητη ρευστότητα για να κινηθεί η οικονομία, μπράβο, κύριε μου. Συμφωνήσατε με αυτό που έγινε τον Δεκέμβριο, που είχαμε ένα μεγάλο κούρεμα του χρέους. Ένα λεπτό. Αυτά έχουν γίνει. Η ανάπτυξη αυτά, που λέτε εσείς. Αυτά έχουν γίνει. Έχει γίνει μια διαγραφή του χρέους. Έχει γίνει μια σημαντική διαγραφή του χρέους τον Δεκέμβριο. Έχει γίνει ένα μορατόριο αποπληρωμή. Έχει γίνει. Μα δεν μπορείτε να τα κάνετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μια μεγάλη διαγραφή. Μα δεν μπορείτε να τα κάνετε. Τι κάνατε, κάνατε κούρεμα PSI έχει, και ρημάξατε την Κυπριακή οικονομία. Έχει γίνει τώρα το Δεκέμβριο. Έχει γίνει 40 δισεκατομμύρια κούρεμα του χρέους. Αν είσαι ικανοποιημένος, μια χαρά. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος. Αλλά λέω αυτό που προτείνεται και μορατόριο πληρωμών, μείωση των τόκων και πληρωμή μετά από 10 χρόνια, σας λέω ότι αυτό έχει γίνει. Μπορείτε να φωνάξετε και να λαϊκίζετε. Το 13 θα συνεχιστεί η ύφεση. Και το 14 βλέπουμε. Αυτή είναι η μπορεί κατάσταση. Να λαϊκίζετε. Τώρα να ορειοποιούμε την μπορεί κατάσταση. Να λαϊκίζετε. Εμείς επάνω σας απαντώ. Σας απαντώ. Λοιπόν. Δεν σας ρώτησα εγώ εσάς. Δεν σας ρώτησα. Απαντώ. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Να μην αδικήσουμε και τους υπόλοιπους. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Και λίγο ακόμα. Ναι. Κύριε Ξανάκη, πάντως. Διαγραφή του χρέους. Διάβασα σήμερα ένα ρεπορτάζ στη Real News. Το θυμήθηκα. Δεύτερον. Το θυμήθηκα. Συγγνώμη. Υπάρχει μορατόριο πληρωμής των κοχρεολησίων και μείωση του επιτοκίου. Αυτά που λέει ο κύριος Μπαλάφας, η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, που την στηρίζουν λοιπόν, οι άλλοι δύο αρχηγοί των κομμάτων, τα έχει κάνει πράξη το Δεκέμβριο. Λοιπόν, ναι, αλλά καλό θα είναι μνημονίου όμως. Δεν το έχει καλό κάνει θα είναι αυτό το κάνει. Σαμαρά, εγώ δεν ξέρω αν είναι επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ή η κατάρρευση του μνημονίου. Ο Μπαλάφας είναι στέλεχος κορυφής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι. Μάθετε το λοιπόν. Μάθετε λοιπόν, το μισό. Και κύριε Πάω στον κύριο Μαρούπα, παρακαλώ. Μάθετε εγώ άκουσα τον κύριο Σουέμπα στη Βουλή να λέει ότι θα πάνε να διαπραγματευτεί. Έτσι είπε στη Βουλή. Όταν συναντηθεί με τον κύριο Σουέμπα, θα είναι για άλλα πράγματα. Διάβασα σήμερα στη Real News, κύριε Σταμενίτη, ένα ρεπορτάζ, θα το είδατε φαντάζομαι κι εσείς, για τα στελέχη τα οποία βγάζει η Νέα Δημοκρατία μπροστά το επόμενο διάστημα. Διάβασα 4-5 πρόσωπα και ένα από αυτά είστε εσείς από ό,τι είδα και τώρα αντιλαμβάνομαι γιατί βγαίνετε μπροστά έτσι από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Την αλήθεια λέω. Κεντρικά μπροστά από την Δημοκρατία. Όμως σας παρακαλώ να αφήνουμε να κάνουμε κουβέντα με όλους. Λοιπόν, κύριε Μαρούπα, μάλιστα. Να ακούσετε να έρθω σε εσάς. Ο κύριος Μπαλάφας χρησιμοποίησε ένα σύνθημα που είναι ένα παλιό σύνθημα του Κουκουέ. Υπάρχουν δύο πολιτικές, η δικιά μας και όλων των άλλων. Που λέγατε παλιότερα και τώρα τα κόμματα νομίζω. Έτσι. Δεν είπα όλων των άλλων, η δικιά μας. Όχι, υπάρχουν δύο πολιτικές. Είπα η μνημονιακή νοσηλεύθερη και μια άλλη την οποία προσπάθησα. Ότι υπάρχουν δύο. Δεν ξέρω να την περιγράψω. Το Κουκουέ έλεγε πάντα ότι. Και όλων των άλλων. Όχι. Λέω το Κουκουέ έλεγε πάντα ότι υπάρχουν δύο πολιτικές. Έλεγε η δικιά μας το Κουκουέ και όλων των υπολείπων. Λοιπόν, απλώς το είπα επειδή άκουσα να χρησιμοποιείτε. Κύριε Ξενάκη, πολύ σύντομα ένα σχόλιο σε όλα και σε αυτό που θέτετε τώρα. Καταρχήν, το περιβάλλον το επιχειρηματικό που θα φέρει την ανάπτυξη είναι περιβάλλον στυλ Κόσκο. Και τι εννοούμε στυλ Κόσκο? Χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς ωράριο, παραπέφτουν τηλεφωνήματα όποτε έχει δουλειά και με απαγόρευση κάθε συνδικαλιστική θέση. Το λιμάνι του Πειραιά έχει πολύ δουλειά. Έχει πολύ δουλειά. Έχει δουλειά, σε παίρνει τηλέφωνο, κατέβα για βάρδια. Δεν έχει σε σπίτι σου. Δεν έχει ωράριο. Δεν έχει ωράριο. Δεν έχει ωράριο και δεν έχει κανένα συνδικαλιστικό δικαίωμα κανείς. Ενώ παράλληλα, επειδή είμαι και τον Πειραιά, κύριε Σταμίδη, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Επειδή είμαι και τον Πειραιά, πολλές επιχειρήσεις γύρω-γύρω, πολλαπλάσεις θέσεις έχουν χαθεί γύρω-γύρω. 600 καινούργιες θέσεις εργασίας γύρω-γύρω από την Κόσκο. Ναυτιλιακές έχουν κλείσει, έχουν κλείσει μεταφορικές. Να λέμε την αλήθεια όμως εδώ. Την αλήθεια, λέμε να πάμε να το δούμε. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Ποιος τον ταλαιπωρεί, κύριε άνθρωπέ μου, ποιος τον ταλαιπωρεί τον κόσμο? Παρακαλώ, παρακαλώ. Ποιος τον ταλαιπωρεί τον κόσμο? Δεν έχετε ρημάξει τον κόσμο και έχετε το θράσο να λέτε ότι τον ταλαιπωρεί. Μίλα, κύριε Παλάφα. Πέστε και μια πρόταση. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Πολύ μπορεί να μην σου ταλαιπωρεί τον κόσμο. Σας έπιασε ο πόνος. Κύριε Παλάφα, σας παρακαλώ. Συγχωρείτε να μου, δεν ακούω τι λέει. Ναι, αλλά μιλάει κύριε Ξενάκη, επίσης, υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον είναι αυτό που οι νέοι κάτω των 29
με προγράμματα δίθεν πρακτικής παίρνουν 400 ευρώ. Ναι. Και η υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον που θα φέρει δίθεν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις σημαίνει κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ξέρω και πολύ μεγαλύτερους που δουλεύουν για 400 ευρώ, όχι μόνο νέους, και πολύ μεγαλύτερους που δουλεύουν. Και με λιγότερα θέλουν να μας πάνε, κύριε Ξενάκη, με ειδικές οικονομικές ζώνες κτλ. Και σε αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης συμφωνούν όλα τα κόμματα. Και η κυβερνητική πρόταση, η τρικομματική, ας την πούμε έτσι, με τη διαχείριση προτείνει, αλλά και η πρόταση που φαίνεται να εκπροσωπούν ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες. Που είναι στην ίδια λεωφόρο. Για 750 ευρώ. Και οι δυο μιλάνε. Του, από ό,τι ξέρω, για τον κατώτατο μισθό 751 ευρώ. Ναι, για ρώτησε του αν αυτό στη ΓΕΣΕ το υπογράφουν και αν δέχονται την πρόταση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ. Μάλιστα. Για να πάμε για αυτή τη συλλογική διαπραγμάτευση. Γιατί δεν έχουν υπογράψει αυτόνομη παρέμβαση. Μάλιστα. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέμε το εξή πράγμα. Ότι στον ίδια λεωφόρο τη ανταγωνιστικότητα και τη υγιού επιχειρηματικότητα κινούνται και οι δύο αυτέ πολιτικέ που περιέγραψε ο κ. Μπαλάφα. Ναι. Στην ίδια λεωφόρο κινούνται. Γιατί ασχέτω του τι λένε στα πάνελ, στι τηλεοράσει και στα μπαλκόνια. Όταν μιλάνε με τους εκπροσώπους του κεφαλαίου, τα λένε πολύ διαφορετικά. Και εκεί πέρα δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του κεφαλαίου. Αυτό πώς το ξέρετε, κύριε Μαρούπα, εσείς. Μα βγαίνουν η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Ελληνοαμερικανικό Μιλητήριο, ναι. Η επίσκεψη και η συναντήση με τον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά είναι στο δημόσιο λόγο, ναι. Βέβαια. Στο δημόσιο δεν μιλάμε λόγο, για ιδιωτικό λόγο, δεν ξέρω τι είναι ο καθένας μονάχος του. Ναι. Λέμε τι λένε δημόσιο. Λέει στο δημόσιο λόγο του. Από εκεί και πέρα έχει διαφορές, κύριε Ξενάκη. Τι να κάνουμε. Είναι λιοντάρια εδώ μέσα και έξω όταν μιλάνε το κεφάλαιο μεταμορφώνονται σε άλλα ζώα πιο άκακα. Το θέμα είναι ότι τώρα έχει άλλο δρόμο κόσμο. Έχει άλλο δρόμο ο κόσμος. Ξέρουμε ότι ζει δύσκολα, ξέρουμε ότι τον έχει καταβάλει ένας φόβος του τι θα πάει παραπέρα, αλλά κινήσεις σε μια σειρά από χώρους δουλειάς δείχνουν ότι ο κόσμος έχει τη δύναμη να του σαρώσει και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Είναι ελπιδοφόρο, για παράδειγμα, για μας ότι είχαμε την απεργία στους ναυτεργάτες, που ήταν άλλη μια απεργία σε καθεστώς επιστράτευσης για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Η κινητοποίηση στο μέταλλο και σε μια σειρά από άλλους χώρους. Και καλούμε τον κόσμο να δει το εξής πράγμα και κλείνω με αυτό, κύριε Ξενάκη, ναι, να δει ότι έχει τη δύναμη. Έχει τη δύναμη να του αρρώσει και να στοιχηθεί πίσω από την πρόταση του ΚΚΕ που του λέει καθαρά ότι σήμερα με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, με μονομερή διαγραφή του χρέους και με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με λαϊκή εργατική εξουσία μπορεί πραγματικά να απολαμβάνει τον πλούτο που παράγει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιαννακάκη, να έρθω σε εσάς να απαντήσετε στον κύριο Μπαλάφα, έτσι, αν και είχε ένα έτσι, ζωηρό διάλογο με τον κύριο Σταμενίτη, αλλά θα ήθελα έτσι και τη δική σας άποψη για το που οδηγεί το τόπο, όπως λέει ο κύριος Μπαλάφας, με αυτή την πολιτική που φτωχοποιεί τον κόσμο. Πριν, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο, ότι ο διαχωρισμός των πολιτικών σε αντιμνημονιακούς και μνημονιακούς είναι λίγο επικίνδυνος, γιατί ξέρετε στη Βουλή υπάρχει και κάποιο άλλο κόμμα που δηλώνει αντιμνημονιακό. Άρα καλό είναι να μιλήσουμε με πιο πολιτικούς όρους και όχι με όρους μνημονίου και αντιμνημονίου. Για τη Χρυσή Αυγή λέτε. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, δεν ήταν το μνημόνιο που έφερε την κρίση. Η κρίση έφερε το μνημόνιο. Και από εκεί και πέρα μπαίνουν μια σειρά άλλα ζητήματα. Όπως για παράδειγμα ότι δυστυχώς η ιστορία της Κύπρου, και το επαναλαμβάνω δυστυχώς, έδειξε με το πιο εύγλωτο τρόπο, ναι, ότι δυστυχώς ο δρόμος του ευρώ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Είναι αυτός ο δρόμος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Ο δρόμος εκτός ευρώ δεν χρειάζεται να τον περιγράψω εγώ, τον έχει περιγράψει ακόμη και προεκλογικά ο Αλέκος ο Αλαβάνος. Με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρειες. Με τον οποίο εγώ δεν συμφωνώ σε τίποτα πολιτικά, αλλά τον έχει περιγράψει ακόμη και προεκλογικά. Ναι, αλλά βέβαια συμφωνεί έτσι ότι πρέπει να ακολουθεί αυτός ο δρόμος. Ο δρόμος εκτός ευρώ. Επίσης, εγώ θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς σημαίνει ακύρωση του μνημονίου. Πραγματικά το ρωτάω πάρα πολύ καλόπιστα και θα ήθελα να μου εξηγηθεί εδώ. Γιατί όλοι θα συμφωνήσουν ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια πολυγλωσία όσον αφορά σε αυτό το θέμα. Κάποιοι λένε επαναδιαπραγμάτευση. Κάποιοι λένε θα το σκίσουμε και θα το πετάξουμε στο κάλαθο των αχρήστων. Κάποιοι άλλοι μιλούν για ακύρωση. Τι ακριβώς εννοούν? Είναι άλλο το χρέος, άλλο το μνημόνιο. Μιλάμε για να σας πω, γιατί μου το έχετε πει κι άλλη μια φορά, δεν τα ακούσατε. Σας είπα, εμείς έχουμε πει ακύρωση του μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων, mm-hmm, ένα, γιατί αυτό γεννάει και οξύνει την κρίση. Ναι, αλλά θα μας δίνουν δεύτερο, τα χρήματα. Δεύτερο, επαναδιαπραγμάτευση του χρέους με ένα, δύο, τρία, ναι, και παραγωγική, δηλαδή, ανασυγκρότηση με πρόσημο αυτό. Πούμε. Καταλάβετε, μην λέτε τα πράγματα. Ωραία. Ακύρωση του μνημονίου, επαναδιαπραγμάτευση του χρέους. Να κάνω μια ερώτηση. Εκεί κάνετε την κριτική. Εκεί κάνετε την κριτική. Κάντε την ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση να δω αν το κατάλαβα και αυτή τη φορά. Να το καταλάβετε. Ακριβώς. Δηλαδή, ακυρώνεται το μνημόνιο, ναι, ναι, από εκεί και πέρα. Συνεχίζεται όμως η χρηματοδότηση της χώρας. Θα σας πω, λοιπόν. Είναι ευκαιρία, όχι, μπορώ να μην πω μου πείτε, να τελειώσω εγώ και να μου πείτε μετά. Μετά αμέσως, αν θέλετε, ευχαριστώ, γιατί είναι κεντρικό ζήτημα με την κατάσταση που υπάρχει, που η κυβέρνηση είναι σε μια ορισμένη κατεύθυνση. Γιατί αν πρόκειται να ακυρώσετε την δανειακή σύμβαση
και να συνεχιστεί κανονικά η χρηματοδότηση και μετά να πείτε ελάτε εδώ να διαπραγματευτούμε, πραγματικά είναι πάρα πολύ έξυπνο και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχω δάνειο να πάω αύριο το πρωί Δευτέρα που ανοίγει η τράπεζα και να τους πω εγώ δεν σας πληρώνω μία. Εγώ δεν σας πληρώνω μία, αλλά καθίστε τώρα να συζητήσουμε και να δούμε τι θα γίνει. Όμως κύριε Μπαλάφα, θα ήθελα πραγματικά θα την απάντηση σας. Θέλω πριν πάω στον κύριο Μπαλάφα και να κλείσουμε και στην κουβέντα μας σιγά-σιγά, να πάω στον κύριο Κοτρότσο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει κάποια σχόλια για αυτά που ακούστηκαν. Βεβαίως. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι το πιο λυπηρό απ' όλα είναι ότι στην πραγματικότητα τα επίσημα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα δεν λένε ποια είναι την πολιτική προσβεύουν. Ουσιαστικά, να περιγράψω σαν μια ιστορία τι έχει συμβεί. Ξοδεύαμε επί πολλά χρόνια περισσότερα από ό,τι κερδίζαμε. Μάλιστα. Κάποια στιγμή έρχονται κάποιοι ξένοι και μας λένε δεν πάει άλλο, πρέπει να το μαζέψεις το πράγμα, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί. Και έρχονται μάλιστα με το μαγικό χαρτάκι της λεγόμενης πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Μπαλάφας, η λεγόμενη φτωχοποίηση του λαού. Ναι. Αυτό είναι γεγονός, είναι μια πολιτική. Δεν γίνεται από κακία, αλλά σου λέει αφού δεν κάνεις τίποτα, αφού ξοδεύεις περισσότερα από ό,τι κερδίζεις, από ό,τι παράγεις, κόψε από παντού και κάνε πιο φτωχό το λαό σου, χαμήλωσε το βιωτικό σου επίπεδο, ναι, ώστε να είσαι πιο ανταγωνιστικός. Και εγώ διερωτώ με, αυτό που εμείς λέμε σαν Δημιουργία Ξανά, αντί να ανταγωνιστούμε τους Τούρκους, τους Βούλγαρους, τους Αιγύπτιους και διάφορους άλλους λαούς που έχουν πολύ χαμηλότερο μαρακώματο από εμάς και ενδεχομένως ποτέ δεν πρόκειται να τους ανταγωνιστούμε ικανοποιητικά, γιατί να μην ανταγωνιστούμε την κεντρική Ευρώπη και τη βόρεια Ευρώπη, τη στιγμή που έχουμε ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις, με εκπαίδευση, τη στιγμή που ο Έλληνας έχει επινοητικότητα και επιχειρηματικότητα, και αν απλά και μόνο είχαμε ένα φορολογικό πλαίσιο, ένα θεσμικό πλαίσιο του κράτους και ένα μηχανισμό του κράτους που να επιτρέπει την επιχειρηματικότητα να αναπτύσσεται, ναι, θα μπορούσαμε οι ιδέες οι ελληνικές, αντί να γίνονται επιχειρήσεις στο Silicon Valley και στην Κύπρο και σε διάφορα άλλα μέρη, να γίνονται επιχειρήσεις στην Ελλάδα και να παράγουν θέσεις εργασίας, φορολογικά έσοδα, έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία και όλα αυτά. Όμως, δυστυχώς, και θα συμφωνήσω σε αυτό με τον κύριο Μπαλάφα, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν να αντιτάξουν κάτι άλλο πάνω στην πρόταση για εσωτερική υποτίμηση, για φτωχοποίηση του λαού. Συμφωνείτε ότι δεν λένε κανένα όχι, δηλαδή. Όμως, θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι. Με ενοχλεί αφάνταστα η συζήτηση, η πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα να είναι όλοι να κατηγορούν τους άλλους ότι δεν λένε όχι. Δηλαδή ότι δεν είναι ισχυροί διαπραγματευτές, δεν είναι αρκετά πατριώτες να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι, ενώ αν ήταν αυτοί στη θέση τους θα το κάνανε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να προτείνουμε τα σωστά πράγματα. Λοιπόν, κύριε Μπαλάφα, επειδή υπάρχει ένα ερώτημα στον αέρα από την κυρία Γιαννακάκη. Ναι, ναι. Δεν είναι ζήτημα ερωτήματος, είναι η λύση στο πρόβλημα. Ναι. Θα σας πω λοιπόν με μία φράση, γιατί ναι, αν πω περισσότερες θα με διακόψετε με βέβαιος. Δεν θα σας διακόψω. Θα πω το εξής. Ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου με τη θέληση του λαού, ναι, και με ένα πρόγραμμα για ακύρωση του μνημονίου, αναδιαπραγμάτευση του χρέους και ανασυγκρότηση παραγωγική της χώρας και με νοπή την εντολή του λαού μετά από εκλογές να υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτό, αυτή η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να αναγκάσει τους δανειστές να διαπραγματευτούν, συνεχίζοντας τη χρηματοδότηση, τη διαγραφή, το moratorium, ναι, κτλ. Γιατί είναι λογικό πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε, διότι διαφορετικά θα χάσουν όλα τα χρήματά τους, ναι, και γιατί θα ξέρουν, αυτό είναι πολύ βασικό, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο με ενωπήτη λαϊκή εντολή ακύρωσε, επαναδιαπραγματεύσου, ανασυγκρότησε, έχει σκοπό να τα υλοποιήσει αυτά και δεν είναι έτοιμη να πει όχι στον πρώτο εκβιασμό ή στην λέτε πρώτη απειλή. Λέτε δηλαδή ότι... Αν. Λέτε, είναι καλά αν όλα αυτά αν, βέβαια. Αγνοώντας το ίδιο στο συμφέρον οι δανειστές, που είναι κρατικές τράπεζες. Ναι. Να κάνω μια παρένθεση. Γιατί άραγε δεν θα δεχθεί μια Ολλανδική κρατική τράπεζα να πάρει τα μισά σε λίγο περισσότερο χρόνο παρά να μην πάρει τίποτα, αν το παίξουν τρομακτικά σκληροί για να κάνουν το γυνάτι της Μέρκελ. Και συνεχίζω. Αν όμως. Αν. Εμείς λέμε ότι μπορεί να γίνει η διαπραγμάτευση. Εσείς λέτε ότι μπορεί να γίνεται αυτό. Μπορεί να γίνει η διαπραγμάτευση και θα έπρεπε και η ελληνική πλευρά να μην διακόπτει τη χρηματοδότηση του κράτους. Λέω λοιπόν. Υπάρχει το εξής. Λέω λοιπόν. Να το πούμε και αυτό. Το αν παρά το ίδιο του το συμφέρον. Το ίδιο του το συμφέρον. Που είναι σταματάμε τη χρηματοδότηση. Τότε και από την ελληνική πλευρά φυσικά η κυβέρνηση που ανέφερα προηγούμενα θα σταματήσει την αποπληρωμή των κοκρεολυσίων. Mm-hmm. Εμείς δεν θα βάλουμε ζήτημα αποχώρηση από την Ευρωζώνη και θα κινηθούμε, θα ήθελα να το ακούσουμε αυτό, με τα έσοδα και τις δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας.
όταν οι ίδιοι οι κυβερνητικοί μας λένε σήμερα ότι έχουν εξώσει. Ότι δεν υπάρχουν ελλείμματα, ότι είναι μία ή άλλη. Ότι είναι μία ή άλλη. Διότι τα χρήματα. Ένα λεπτό. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και τα χρήματα τα οποία έρχονται τα 50 πρώτο Δεκέμβριο, τα 6 και τα 2,8 που δεν ήρθανε και δεν έχουμε πεθάνει, έχουμε μισθούς και συντάξεις. Λέω και πάλι, έτσι θα κινηθούμε εμείς με τα έσοδα και τις δαπάνες σε ένα προϋπολογισμό που μας λένε ήδη ότι είναι ισοσκελισμένος. Εγώ λέω δεν είναι ισοσκελισμένος, μα ή μου ισοσκέληση έχει, απλώς εμείς. Όπου υπάρχει κενό, μάλιστα, δεν θα πληρώσουμε, κύριε, να το πω λαϊκά, τις τελευταίες δόσεις του υποβρυχίου που γέρνει και θα αποπληρώσουμε πρώτα τους μισθούς, τα μεροκάματα και τις συντάξεις. Αυτή είναι η δική μας ολοκληρωμένη πρόταση. Λοιπόν, κύριε Σταμενίτη, Ξενάκη, μπορώ. Παρακαλώ, ναι, να κάνω μία... Πρέπει να κλείνουμε και την κουβέντα μας. Όχι, επειδή απάντησε σε μένα. Δεν απαντάω, δεν απαντάω σε κανέναν. Εγώ είπα την πρώτη. Είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά δημόσια. Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν μου απαντήσατε. Μου δίνει τη δυνατότητα να πω ολοκληρωμένη την πρόταση. Είδατε που πλέγατε, δεν θα σα αφήσω. Γιατί δεν με αφήνει. Θα πω το εξής. Είναι καλό για να προσφέρουμε στην κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες να μιλάμε συγκεκριμένα και να είναι πραγματικά αυτά που λέμε. Θα ξαναπώ το εξής. Ότι κούρεμα του ελληνικού χρέους έγινε το Δεκέμβριο, 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Έγινε επίσης μορατόριο αποπληρωμής, δηλαδή το χρεωλήσα δεν θα πληρώνονται για συγκεκριμένα χρόνια. Επίσης μειώθηκε το επιτόκιο. Αυτά που λέει ο κύριος Μπαλάφας, ναι, η ελληνική κυβέρνηση τα έκανε. Δεύτερη παρατήρηση. Για να μπορέσουμε να έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και να γίνει εξαγίωση των δημοσιονομικών μας, ώστε να, έχουμε πρωτογενές, να μην έχουμε πρωτογενές έλλειμμα, τα μέτρα που πήρε η ελληνική κυβέρνηση διαφώνησαν κάθετα οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Απορώ πώς θα δημιουργηθεί αυτός ο συγκελεσμένος προϋπολογισμός. Με ποια μέτρα. Μάλιστα. Δηλαδή, κάνεις κάποιες περικοπές σε δαπάνες και βγαίνουν και λένε και ξεκατηγορούν και οτιδήποτε συμβαίνει. Άρα δεν απαντούν σε αυτό. Τώρα, το ζήτημα είναι το εξής και σε αυτό περπατάει η σημερινή κυβέρνηση. Προσπαθούμε όχι μόνο απλά να βγούμε από την κρίση, αλλά προσπαθούμε και να ξεπεράσουμε και τα αίτια που μας δημιουργήσαν την κρίση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, συγκεκριμένες διαρθρωτικές αλλαγές, εξυγίανση των δημοσιονομικών, προώθηση αλλαγών στο δημόσιο, ώστε να έχουμε ένα μικρό λειτουργικό, χωρίς να δημιουργεί ελλείμματα και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τους πολίτες και τις επενδύσεις. Ανοίγουν οι αγορές, ανοίγουν τα επαγγέλματα, προχωρούμε σε αποκρατικοποίησεις, γίνεται ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Αυτές είναι κάποιες δράσεις που δεν είναι ευχολόγια, δεν είναι ευσεβισπόθη, βήμα-βήμα προχωράει. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα λύσουμε το πρόβλημα μόνο βγαίνοντας από την κρίση, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα αίτια που δημιουργήσαν την κρίση, που τόσο καιρό δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε. Και τελευταίο, ναι, η σημερινή κυβέρνηση βρήκε ένα πρόβλημα τον Ιούνιο του 2012. Σε αυτό πορεύεται, σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον υπάρχει και με αυτό διαπραγματεύεται. Οι αλλαγές και οι διαφορές είναι σημαντικότατες. Μπορεί πράγματι να μην έχει εμφανιστεί στην τσέπη του κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά δημιουργείται, όπως είπα και πριν, ένα περιβάλλον για να λύσουμε το σημαντικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι οι νέοι άνθρωποι, το 60% αυτών δεν εργάζονται, για να μπορέσουν να βρεθούν δουλειές. Αυτό μπορεί να γίνει σήμερα και αυτή είναι η άποψή μας, λοιπόν, μόνο με ιδιωτικές επενδύσεις. Οι ιδιωτικές επενδύσεις για να γίνουν πρέπει να υπάρχει το τραπεζικό σύστημα και πρέπει να είναι η χώρα στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, με καταγγελία του μνημονίου, πώς θα γίνει ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ή πώς θα είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, αυτό πραγματικά ούτε η καλύτερη φαντασία μπορεί γιατί να το απαντήσει. Γιατί απαγορεύεται να είναι μια χώρα να έχει ακυρώσει το μνημόνιο ευτυχώς και βλέπουν... να απαγορεύεται να είναι στην Ευρωζώνη. Πολιτικές αποφάσεις να τέτοιες. Πράγματι. Κύριε μου, κύριε εκπρόσωπε της Δημοκρατίας, είναι πολιτικές αποφάσεις και πολιτική βούληση την οποία μπορεί να την υλοποιήσεις όταν είσαι διατεθειμένος και έχεις το λεξιλόγιο ως διαπραγμάτευση και το όχι. Και το όχι. Όταν το όχι δεν υπάρχει στο διαπραγματευτικό σου οπλοστάσιο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αρχίσε να σου λένε τι θα κάνει και να λες όταν σου λέει η Μέρκελ, Αντωνάκη, δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, αρχίσε να λες ήμαρτον. Ουδή αναμάρτητο. Αυτή είναι η περηφάνεια. Ωραία τα περηφάνεια του κ. Πρωθυπουργού. Σα το χαίρεστε. Ωραία τα τσιτάτα και τα συνθήματα. Πολιτική σημασία αυτό. Ήμαρτον στη Μέρκελ από πού ως πού. Το γεγονός είναι ότι τρία κόμματα πρωτόγνωρο για την Ελλάδα με διαφορετικές αφετηρίες έχουν συμφωνήσει για να μπορέσει η χώρα να βγει από την κρίση. Και μάλιστα. Γιατί δεν βγαίνει τόσα χρόνια, ρε παιδιά. Δεν βγαίνει τόσα χρόνια. Δεν σα προβληματίζει.
Βοηθήστε για να βγαίνει. Η σημερινή κυβέρνηση, Μπαλά, η οποία προήρθε από εκλογές και έχει νοοποιεί εντολή με ξεκάθαρο πολιτικό λόγο, είναι 9 μήνες κυβέρνηση. Σας παρακαλώ, κύριε Σταμανίτη, κύριε Γιαννακά, έχει μια κουβέντα για να κλείσουμε όμως. Ναι, λοιπόν, στο σχέδιο που μας εκτέθηκε προηγουμένως, θα μπορούσε να πει ένας τίτλος. Πάμε στάγνωστο με βάρκα την ελπίδα, λοιπόν. Ούτε πλαν B, ούτε τίποτα. Και από εκεί και πέρα, για αυτούς που αναρωτιούνται το πώς ζούσε το ελληνικό κράτος ενώ δεν είχαμε πάρει τη δόση, επειδή το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και φαίνεται αυτοί που το λένε το βρίσκουν πάρα πολύ έξυπνο, φαίνεται αγνοούν ότι το ελληνικό κράτος ζούσε με έκδοση εντόκων γραμματείων. Και όπως μου αρέσει να λέω, είναι σαν να προσπαθούμε να χτίσουμε σπίτι με πιστωτική κάρτα. Ξέρουμε αυτό πόσο καταστρέφει την οικονομία, αν θεωρούν ότι είναι ένα έξυπνο παράδειγμα και πρέπει να το λένε. Λοιπόν, παρακαλώ, κυρία Γιαννακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σταμενίτη, κύριε Μπαλάφα, κύριε Μαρούπα και κύριε Κοντρόσο, όλους σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας ευχαριστώ. Να πω κάτι. Όχι, κύριε Κοντρόσο, δεν έχω άλλο χρόνο, έχω υπερβεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Έχουμε και άλλους καλεσμένους, θέματα της καθημερινότητας, συντάξεις, καταστήματα, φορολογικά. Με καλεσμένους εδώ στο στούντιο σε πολύ λίγο.